που χάνομαι πίσω. Τώρα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, για μένα τουλάχιστον. Στέλιο. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι δεν μου αρέσει πολύ το look σου, αλλά μου αρέσει πολύ ο τρόπος που αποτύπωσες την έμπνευση, που ναι, δεν έχει καμία σχέση με τα ρούχα που φοράει ο καλλιτέχνης, όμως μεταφέρεις ακριβώς το vibe του βίντεο κλιπ. Mm-hmm. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν μου αρέσει καθόλου τα υλικά του ρούχου αυτού. Η οργάντζα. Αυτή η οργάντζα που τη λύγουν τις αθοδέσμες, δεν μπορώ να τη βλέπω. Ναι. Θα βάλω δύο. Ευχαριστώ. Εύελιν. Νικολίνα μου, βασικά θα συμφωνήσω με ό,τι σου είπε ο κύριος Κουδουνάρης. Έκανες ένα inspiration όλης της εικόνας, αλλά όχι το styling το ίδιο. Ξέρεις, μου έχεις έρθει σαν το όνειρο που υπήρχε στο mood board που κάνανε για το συγκεκριμένο βίντεο κλιπ και είχαν βάλει μια τέτοια εικόνα και είπανε, λοιπόν, θέλουμε να φανταζόμαστε ότι κάπως έτσι είναι. Αλλά στην πραγματικότητα το styling που θα έπρεπε να έχεις κάνει για ένα τέτοιο κλιπ θα έπρεπε να εμπνευστείς από τα ρούχα και να κάνεις όχι αυτό, αλλά κάτι το οποίο θα ήταν πιο φορέσιμο για να πούμε ότι κάτι έχει συμβεί εδώ πέρα και μπορούμε να το συζητήσουμε. Δύο. Ευχαριστώ. Λάκη. Λοιπόν, αυτό το βίντεο κλιπ έχει μέσα κάποια στοιχεία φλούο υπέροχα. Γιατί δεν πήρες τα φλούο στοιχεία που έχει, περίμενα να το δεις τώρα όταν θα βγει. Και ενώ αυτό, τα βλέπεις. Αυτό ναι. το πράγμα, το φλούο, έπρεπε αυτό το λίγο που έχει εκεί να σε εμπνεύσει. Γιατί αυτό, είσαι η βασίλισσα του Pride και είναι ένας τίτλος. Mm-hmm. Φορώντας αυτό το πράγμα που ειρηβίζει, που κάνει, που έτσι. Αλλά είναι σαν δεδομένο από σένα αυτή η πρόταση. Όμως είναι πάρα πολύ ωραία η σύλληψη, πολύ ωραία που κάθε τόσο μιλάς για αυτό που εκπροσωπείς και μη σταματήσεις ποτέ. Τρία από μένα. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο, Νικολίνα. Ευχαριστώ.